Φάντομ στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Survival on Planet VGT. Feels good to be back. Είχα ένα stream χθες, παίξαμε λίγο από Minecraft, πολύ λίγο, και με βλέπετε να παίρνω διάφορα από την αποθήκη, γιατί σε αυτό το επεισόδιο μαζεύω φύλλα, μαζεύω clay, διορθώνω τα λάθη του παρελθόντος. Κοινώς μαζεύω τον ξενώνα, μαζεύω άμμο και ξαναμαζεύω κλέι, κόβω δέντρα και πέφτω από αυτά προφανώς. Αναπληρώνω το κάρβουνο στους φούρνους γιατί ψήνω κλέι σε bricks και sand σε glass και παίρνω όσο cobblestone μπορώ για να το βάλω στους καινούργιους φούρνους που έκτισα και γέμισα με κάρβουνο και πλέον δεν χωράω να περάσω για να γίνει smooth stone. Κάνω ένα διάλειμμα να χαζέψω τους φούρνους γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο εκτός και αν... Α, ναι, οκ. Και κέρδισα και achievement με ψάρι. Delicious fish, παρεπτόντως. Έβγαλα ένα ψάρι από φούρνο και κάνω smooth stone σε stone bricks και κάνω και stone bricks σε stone stairs. Κάνω καινούργια εργαλεία γιατί τα προηγούμενα όλα τέλειωσαν και φτάνω στο level 100. Εντάξει, όχι 100 ίσως, αλλά τζαμπα τα level. Πρέπει να κάνω enchanting table οπωσδήποτε. Α, ναι, και φυσικά με τα bricks κάνω bricks. Φτάνω στο level 50 που έλεγα για level 100. Κοντεύω και βγάζω τους φούρνους τους εξτρά που έβαλα γιατί δεν έχω άλλο χώρο, μπορώ να περπατήσω. Και όλα αυτά είναι δουλειά που γίνεται off camera. Και αυτά τα 30 δευτερόλεπτα είναι 8 ώρες δουλειά. Και εδώ επιτέλους έχει καθαρίσει το τοπίο. Για την ακρίβεια, γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Όχι για το τοπίο που καθάρισε, προφανώς. Αλλά κάπου είχα αφήσει κάποιο από porkchops. Porkchops, όχι. Έχω chicken. Okay. Μου κάνει. Λοιπόν, γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε στο σημερινό επεισόδιο για την off-camera δουλειά που χρειάζεται να κάνει ένας ο οποίος παίζει Minecraft στο YouTube. Να μην πω YouTuber, είναι ακόμα πολύ νωρίς για τέτοιο πράγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται πάρα πολύ off-camera δουλειά για να βγει ένα επεισόδιο. Κάτι το οποίο δεν φτάνει ποτέ στα δικά σας μάτια. Και ενδεχομένως περισσότεροι να μην το αντιλαμβάνεστε καν πόση ώρα χρειάζεται να ξοδέψει κάποιος. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ. Ας ξεκινήσουμε από το build project και θα πιάσουμε την κουβέντα σιγά σιγά. Όπως βλέπετε, έχω καθαρίσει όλο το τρυφάρι μου που είχα, άφησα μόνο εκείνα. Και ο λόγος που τα άφησα είναι γιατί στο επόμενο επεισόδιο, λογικά, εδώ θα χτίσουμε ένα δέντρο στη θέση κάθε δέντρο αυτού. Ναι, μπορεί εγώ να χάσω τα λόγια μου, αλλά εσείς ακούσατε καλά. Θα χτίσουμε δέντρα. Γίνεται και αυτό στο Minecraft και πιστέψαμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι αρκετά εντυπωσιακό. Προς το παρόν το δουλεύω λίγο στο creative για να πάρω λίγο το feeling και θα το δείτε στο επόμενο. Τώρα, τι θα κάνουμε σήμερα. Έχουμε πει ότι εδώ είναι το Spawn Village. Και Spawn Village, Village, χωρίς δημαρχείο. Δηλαδή, το πρώτο ουσιαστικά, όχι σπίτι, αλλά το πρώτο κτίριο που θα χτιστεί σε αυτό το χωριό. Εντάξει, okay, αυτά είναι τα δικά μου κτίρια, τα χρειάζομαι. Αλλά ας ξεκινήσουμε το Spawn Village με ένα δημαρχείο. Έχω μαρκάρει ήδη την περιοχή, ήρθα εδώ ψηλά. Θεωρώ ότι εδώ θα βολέψει γιατί και από εκεί έχει θέα και οι διαστάσεις του είναι τέτοιες που μας αφήνουν περιθώριο. Είναι σε ηγετικό σημείο γιατί όλο αυτό λογικά θα χτιστεί, θα γίνει χωριό, το Spawn Village που λέγαμε νωρίτερα. Και λέω να ξεκινήσω ευθύς αμέσως. Και ταραμ, smooth stone. Προφανώς θα διάσω λίγο το χώρο για να βλέπω καλύτερα. Και θα επανέλθω στην κουβέντα που είπα, που σκέφτηκα ότι θα κάναμε νωρίτερα. Και αυτή είναι η off-camera δουλειά που κάνει ένας YouTuber ή βασικώς κάποιος που παίζει Minecraft και σηκώνει τα βίντεο στο YouTube. Χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος. Και είναι χρόνος στον οποίο δεν καταλαβαίνετε
γιατί δεν φτάνει ποτέ στα δικά σας μάτια, ούτε φτάνει, ούτε μάλλον σας περνάει από το μυαλό ότι σε σειρές όπως αυτή, όπως το Minecraft δηλαδή, ξοδεύεις πάρα πολύ χρόνο στο να χτίσεις και να προετοιμάσεις και να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι αρεστά, ας πούμε, στο να τα δει κάποιος σε ένα βίντεο. Δηλαδή το να μαζέψω εγώ resources, ναι, ok, υπάρχει το caving. Θα γίνει μία φορά, θα γίνει δύο φορές, θα γίνει τρεις φορές. Από ένα σημείο και μετά, αν έχεις δει caving μία φορά, έχεις δει νομίζω όλες τις φορές, δηλαδή χάνει το νόημά του. Οπότε και αυτό, αν δείτε οι περισσότεροι YouTubers και εγώ μεταξύ αυτών, εντάξει, ανάθεμα αν θεωρώ τον εαυτό μου YouTuber, αλλά τέλος πάντων, προσπαθούν το caving να το κάνουν με Q&As, ας πούμε, ταυτόχρονα, ή προσπαθούν στο caving να το κάνουν συνεργατικό. Ναι, εδώ συμπεριλαμβάνομαι και εγώ. Το caving που είδατε από μένα ήταν με τον Alex Keep, ας πούμε, και κάποια στιγμή θα δείτε και με Magic Home, λογικά. Πήγε να γίνει λίγο στο stream, αλλά για μισή ωρίτσα νομίζω μόνο. Οπότε είναι χρόνος νεκρός και ψηφούν οι YouTubers να τον εκμεταλλευτούν λίγο καλύτερα για να γίνει σχετικά αριστός. Τώρα, το κυρίως θέμα, όσο και αν φαίνεται περίεργο, δεν είναι αυτό εδώ. Δηλαδή, ο εξτρά χρόνος είναι η αφορμή για να μιλήσουμε για το κυρίως θέμα. Το οποίο κυρίως θέμα της ημέρας είναι το adblock. Yep, καλά ακούσατε. Το adblock. Το adblock και διαφημίσεις γενικότερα στο YouTube. Από εκεί σαν ανέβηκα λίγο παραπάνω. Οκ, δεν πειράζει. Νομίζω είμαστε καλά. Οπότε εδώ θα σας αφήσω λίγο με την αγωνία. Θα κάνω ένα μικρό break να τσιμπήσω κάτι, να βγάλω στην επιφάνεια τα designs για αυτό εδώ το κτίριο και επιστρέφω αμέσως. Ουπ, και μαγικά οι κολόνες μεγάλωσαν. Εντάξει, δεν μου πήρε και τόσο χρόνο ρε παιδιά, απλώς το έχω κάνει στο Creative και αποφάσισα να το επανασχεδιάσω εδώ σε κανονικό κτίριο, σε survival. Είναι από τα διάφορα build projects που κάνω ένα διαστήματα στο Creative για να υπάρχει υλικό για αυτήν εδώ τη σειρά builds, ενδιαφέροντα build projects. Και επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα. Ο χρόνος που ξοδεύει λοιπόν ένας YouTuber για να ετοιμάσει ένα βίντεο για να δείτε εσείς, ενδεχομένως και μισή ώρα ακόμα, okay. Ίσως είναι πολύ αυτό που λέω, αλλά συνήθως τα δικά μου επεισόδια τουλάχιστον εκεί καταλήγουν, στη μισή ώρα. Αλλά ο χρόνος λοιπόν είναι αρκετός, και γιατί το συζητάμε. Το συζητάμε γιατί όταν κάνεις ένα project θέλεις ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνεις, όχι να σου αποφέρει λεφτά, γιατί προφανώς εκεί πήγε το μυαλό σου όταν άρχισα να μιλάω για adblock και για διαφημίσεις, αλλά προσπαθείς τουλάχιστον να το συνδυάσεις έτσι ώστε εδώ είμαστε. Να το συνδυάσεις έτσι ώστε αυτό που κάνεις να είναι ενδιαφέρον σε εσένα πρώτα, και κυρίως ακολουθεί μετά να είναι ενδιαφέρον στους άλλους, δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι θα το δουν. Σωστά, καλά μέχρι εδώ. Αυτό δεν είναι το βίντεο του YouTube, έτσι κι αλλιώς. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει ένας YouTuber είναι να περνάει καλά πρώτα απ' όλα. Και έχει γίνει θέμα συζήτηση αρκετές φορές στα comments στο κανάλι, και έχει γίνει και αρκετές φορές σε συζήτηση και σε streams. Δηλαδή partnership, τι σημαίνει να είσαι partner και όλα τα σχετικά. Και αυτά λίγο πολύ θα συζητήσουμε σήμερα. Τώρα, πού κολλάει το adblock και οι διαφημίσεις του YouTube σε όλη αυτή την ιστορία, αφού ούτως ή άλλως το κάνεις για να περνάς καλά, υποτίθεται. Δεν σε ενδιαφέρει δηλαδή να βγάζεις λεφτά από αυτό. Ναι, ισχύει. Και δεν βγάζεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ή τέλος πάντων μπορεί και να μην σας φαίνεται περίεργο, αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κανάλια που να ασχολούνται με games που να είναι αυτό που λέμε βιώσιμα, viable το λένε οι Αμερικανοί. Και τι σημαίνει viable, δηλαδή είναι ένα κανάλι το οποίο είναι αυτοσυντηρούμενο. Είχαν κάνει μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα στο τελευταίο τους vlog οι Unboxholics μαζί με τους Gramers. Σας προτείνω να το δείτε, και μάλλον θα βάλω και το link στο description για το συγκεκριμένο βίντεο. Είναι στο κανάλι των Unboxholics, αν γνωρίζετε τα δύο κανάλια και είστε και συνδρομητές. Come on. Okay. Επιστρέφω. There we go. Δεν άρχισε και πάρα πολύ.
Σιρήνες φτιάχνουν στα αυτιά μου από το δρόμο έξω, ελπίζω να μην φτάνουν στο μικρόφωνο και στα δικά σας αυτιά. Λοιπόν, έλεγα ότι... Έλεγα και έκανα λάθος. Δεν πειράζει, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να διορθώσουμε ευθύς αμέσως. Σε όσεις δεν έχετε καταλάβει που, τι χρησιμοποιώ, καλά, προφανώς όσοι είδατε το intro καταλάβατε ότι χρησιμοποιώ glass, bricks, white stained clay και light grey stained clay. Είναι που είχα βρει από το μέσα biome μαζί με red clay και hardened clay. Εδώ νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να κάνω μια σκάλα, γιατί θα ανεβαίνω σκνάπτυνα προς τα πάνω. Και ουπ, ωραία. Και αυτό πρέπει να μπει εδώ. Να, έτσι γίνονται τα λάθη. Λοιπόν, για να μην χάνομαι στον ρυθμό της σκέψης μου, αυτό που έλεγα. Έγινε λοιπόν μια ενδιαφέρουσα κουβέντα για αυτό το πράγμα, ότι τα κανάλια, τουλάχιστον των video game κανάλια, γιατί comedy κανάλια όπως ο Μάκιους ή ο Κοντοπίδης τα πάνε πολύ 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 καλύτερα σε views, ούτε συζήτηση. Gaming κανάλια λοιπόν στην Ελλάδα δεν υπάρχουν που να είναι βιώσιμα, δηλαδή να είναι αυτοσυντηρούμενα. Δηλαδή, τι εννοούμε? Δείτε οπωσδήποτε τη συζήτηση που κάνανε οι gamers, αλλά τέλος πάντων χοντρικά αυτοσυντηρούμενο κανάλι σημαίνει ότι βγάζει τα έξοδά του. Δηλαδή, το ρεύμα το οποίο εγώ αυτή τη στιγμή καίω για να κάνω αυτό το βίντεο, το μηχάνημα που δουλεύει το οποίο έχει μια φυσιολογική φθορά, τα παιχνίδια που πληρώνω και αγοράζω για να κάνω games, let's plays ή streams, όλα αυτά είναι ένα κόστος. Και από τη στιγμή που το κανάλι τυπικά δεν βγάζει, μπαίνει μέσα. Καλά μέχρι εδώ? Ακούγεται λογικό? Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι προβληματικό ή ότι είναι αποθαρρυντικό ή ότι είναι ξενερωά κουβέντα αυτή τη στιγμή αυτή η οποία κάνουμε. Είναι γεγονός παρόλα αυτά. Οπότε ό,τι και να λέμε, αυτό το πράγμα συμβαίνει. Και καθυστερώ λίγο γιατί χαζεύω λίγο και το πίσω μέρος του κτίριου. Θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί χρησιμοποιώ τα υλικά τα οποία χρησιμοποιώ. Το smooth stone δεν μου χρειάζεται άλλο. Για να δούμε. Μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ. Συγχωρήστε το την καθυστέρηση την οποία έχω στο να μιλάω και να σκέφτομαι, αλλά δεν είναι επειδή μιλάω και σκέφτομαι, είναι επειδή μιλάω, κοιτάω τη δεύτερη οθόνη για να δω ότι το έχω κάνει όλα καλά. Και εδώ είμαστε. Νομίζω είμαστε καλά. Και εδώ μπαίνουν τα bricks. Να εξηγήσω τώρα γιατί χρησιμοποιώ αυτή τη χρωματική παλέτα. Το light gray μαζί με το stone brick glass φυσικά, το white stain gray αγνώριστο προς το παρόν, και τα bricks ταιριάζουν απόλυτα χρωματικά. Γενικά όταν κάνουμε builds, κάνουμε μια μικρή παύση από την κουβέντα που με κάναμε για να αλλάξουμε λίγο θέμα. Όταν κάνουμε builds, καλό είναι να χρησιμοποιούμε αυτό το οποίο λέγεται χρωματική παλέτα. Δηλαδή, επιλέγουμε textures, χρώματα και επιφάνειες που να ταιριάζουν μεταξύ τους. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αυτό με αυτό είναι παραπλήσια χρώματα. Αυτό με αυτό είναι αντίθετα χρώματα, αλλά ταιριάζουν, συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Το γυαλί σαν υλικό με τα bricks πηγαίνουν μαζί. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Ή το γυαλί με τα stone bricks. Οπότε, όταν κάνουμε ένα build, καλό είναι να επιλέγουμε χρώματα και textures, επιφάνειες που να ταιριάζουν. Εκείνο, ας πούμε, σπάει τη μονοτονία το ότι είναι oak wood και μισό. Είναι oak wood, spruce wood και είναι μάλλον planks, half slabs, spruce, ολόκληρα logs, fences, οπότε cobble, dirt, οπότε σπάει η μονοτονία και το κτίριο γίνεται ενδιαφέρον. Αντίστοιχα εδώ, επειδή δεν θέλω να ξανακάνω άλλη μια ξύλινη καλύβα, γιατί αυτό έκανα εκεί πέρα. Όσοι έχετε δει τα προηγούμενα βίντεο και όσοι είδατε και το τελευταίο stream, θα ξέρετε ότι προσπαθώ να ψηλό αποφύγω να κάνω ξύλινες καλύβες, γιατί είναι κάτι το οποίο έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Εν πάση περιπτώσει. Οπότε προσπαθώ και επιλέγω να κάνω κάτι τέτοιο. Να παίξω λίγο διαφορετικά. Ένα, δύο, τρία. Brick. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Και αυτός είναι ο πίσω τείχος. Αν και θα μπορούσα να έχω ανέβει και να έχω κάνει και το πιο ψηλά, δεν πειράζει. Και νομίζω ήρθε η ώρα για φαγητό.
Καλά, μέχρι εδώ με το κτίριο. Τώρα, ας επιστρέψω στην κουβέντα την οποία κάναμε νωρίτερα. Πού κολλάνε όλα αυτά? Γιατί το συζητάμε? Το συζητάμε γιατί στην ουσία αυτό το οποίο ενδιαφέρει έναν YouTuber είναι το βίντεο του να φτάνει σε περισσότερα μάτια, σε όσο περισσότερα μάτια γίνεται. Δηλαδή να είναι ευχάριστο να το βλέπει κάποιος. Αυτό είναι η πρώτη αποζημίωση και ίσως η μεγαλύτερη που μπορεί να έχει ένας YouTuber. Και μην σας πω και η μόνη, στην Ελλάδα τουλάχιστον, αποζημίωση που έχει ένας YouTuber για αυτό το πράγμα το οποίο συζητάμε τόση ώρα. Τώρα, γιατί το adblock μπαίνει στη κουβέντα μας και η διαφημίση της Google επίσης? Γιατί όσο και να θέλουμε να λέμε ότι δεν μας ενδιαφέρει, είναι μια κάποια επιβράβευση, είναι μια κάποια επιβεβαίωση ότι αυτό το οποίο κάνεις και ο χρόνος ο οποίος ξοδεύεις αξίζει. Οπότε καλός ή κακός, όταν ουσιαστικά να ξεκαθαρίσω κάτι από την αρχή, και εγώ adblock χρησιμοποιώ και το χρησιμοποιώ και πάρα πολύ συχνά, δεν φαντάζεστε πόσο, τόσο ώστε να τα περισσότερα βίντεο από τα οποία βλέπω στα κανάλια, τα οποία όχι παρακολουθώ αλλά τυχαίνει να πετύχω τυχαία στο ίντερνετ, ενδιαφέρον. Χαζεύω και τα σχέδια. Λοιπόν, τόσο ώστε να θεωρώ ότι... Ναι, εκείνο δεν χρειαζόταν το οποίο έκανα. Τόσο ώστε να θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να δω τη διαφήμιση και να τις προσπερνάω άτυπα μέσω του adblock. Στην πράξη όμως, όταν θέλω να δω ένα κανάλι το οποίο μ' αρέσει και θέλω να το στηρίξω, βλέπε gamers, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ ωραίο υλικό και γουστάρω να το βλέπω και καταλαβαίνω το χρόνο που χρειάζεται, επειδή κάνω και εγώ το ίδιο πράγμα, τουλάχιστον προσπαθώ. Εντάξει, δεν κάνω το ίδιο πράγμα, αλλά προσπαθώ. Εδώ, αυτό, γιατί μου βγήκε έτσι, ωραίο, και από την άλλη δεν μου βγήκε. Μου βγήκε, απλά εγώ το έχω καταλάβει και είμαι χαζός. Επειδή σας μιλάω, ωραία. Εκεί λοιπόν, σε εκείνες τις περιπτώσεις, σε εκείνα τα κανάλια, απενεργοποιώ απλά το adblock. Θα δω και μια διαφήμιση και θα χάσω 20 δευτερόλεπτα. Αυτό το οποίο κερδίζω στην ουσία είναι ότι αυτός ο οποίος κάνει το βίντεο του έρχονται 3 cents αλλά είναι ένα κάποιο κίνητρο έτσι ώστε να ασχοληθεί παραπάνω. Αυτό είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα, στα κοντά δηλαδή που λέμε. Είναι το άμεσο αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο είναι το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα και αυτό το οποίο είναι και το πιο ενδιαφέρον στην κουβέντα την οποία κάνουμε αυτή τη στιγμή και γι' αυτό κολλάει στο θέμα του adblock και τις διαφημίσεις. Το μακροπρόθεσμο λοιπόν όφελος είναι ότι όταν βλέπουν οι διαφημιστικές εταιρείες ότι οι διαφημίσεις που βάζουν στο YouTube πιάνουν, τις βλέπει κόσμος, θα βάλουν περισσότερες διαφημίσεις. Προσοχή, δεν εννοώ ότι στα βίντεο τα οποία βλέπετε θα έχει περισσότερες από μία διαφημίσεις. Αυτό μόνο με αλλάξει την πολιτική του το YouTube. Που, ναι, okay, δύο λόγια πιθανό γιατί YouTube είναι αυτό και μας έχει ταράξει αλλαγές τελευταία. Αλλά το όλο θέμα είναι ότι όσο περισσότερο οι διαφημίσεις αυτές πιάνουν τόπο για τους διαφημιστές, τόσο περισσότερο θα επενδύουν οι διαφημιστές στο YouTube και τόσο περισσότερο το YouTube θα επενδύει στους YouTubers. Καλά μέχρι εδώ, καταλαβαίνουμε το train of thought. Με λίγα λόγια, όσο εγώ κάνω βίντεο, τα σηκώνω στο YouTube, τα βλέπετε εσείς και εσείς πριν να δείτε το βίντεο βλέπετε μια διαφήμιση, ο διαφημιστής που έχει βάλει αυτή τη διαφήμιση βλέπει ότι η διαφήμιση του αυτή την είδε αυτός που είδε το δικό μου βίντεο και άρα άλλοι, και αντίστοιχα ας πούμε τις διαφημίσεις που έχει βάλει άλλες τόσες σε άλλα τόσα βίντεο που τις βλέπουν άλλοι τόσοι σαν εσάς που βλέπετε αυτή τη στιγμή το βίντεο, επενδύει κι άλλο. Θα βάλει πιο πολλά λεφτά. Θα βάλει πιο πολλές διαφημίσεις. Αυτές οι διαφημίσεις δεν θα μπουν στο ίδιο βίντεο. Αλλά η μία διαφήμιση θα μπει σε ένα βίντεο. Μετά από 4 βίντεο θα μπει άλλη μια διαφήμιση. Και μετά από 8 βίντεο θα μπει άλλη μια διαφήμιση. Και περίπου αυτός είναι ο αλγόριθμος του YouTube που σας βγάζει διαφημίσεις σε εσάς. Ενδεχομένως να σας τις βγάλει όλες μαζί. Okay. Και αυτό γίνεται. Δηλαδή βλέπεις 3 βίντεο από VG Tales, σου βγάζει 3 διαφημίσεις απανατές. Τα επόμενα 20 βίντεο που θα δεις, δεν θα δεις διαφήμιση. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει και το YouTube είναι να μην σας πρίζει. Για να μένετε στο κανάλι.
Να μένετε στο YouTube, να βλέπετε. Ναι, μια που ήρθα εδώ. Α, όχι, βασικά. Α, πού είναι. Αχα, όχι, δεν έχω κάνει. Οκ. Ευκαιρία, κάνω τώρα. Α, είχα κάνει. Άμα μωρόν, και ήρθε η ώρα για ύπνο. Και ήρθε η ώρα για διάλειμμα. Καμά. Οκ, ήταν ένα μικρό διάλειμμα για να πιω και εγώ λίγο καφέ. Μην φανταστείτε ότι ήταν και πολύ μεγάλο, αλλά συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε την κουβέντα. Αυτό λοιπόν αρχίζει να παίρνει όψη το Δημαρχείο, ε. Για δείτε. Πώς σας φαίνεται. Ενδιαφέρον. Σχετικά. Γιατί όχι. Αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι όσο περισσότερο θα επενδύει ο διαφημιστικός κόσμος στο YouTube, τόσο περισσότερο θα επενδύει το YouTube στους YouTubers και τόσο περισσότερο υλικό θα φτάνει στα δικά σας μάτια. Καλά μέχρι εδώ. Κατανοητό το γιατί. Είναι απλό. Εάν το YouTube δίνει κίνητρα όλο και καλύτερα, όλο και περισσότερα στους YouTubers να κάνουν βίντεο, να σηκώνουν υλικό, τόσο περισσότερα βίντεο θα κάνουν. Oh, come on. Εκεί. Nice. Mm-hmm. Καλά μέχρι εδώ. Κατανοητό το γιατί. Το άλλο θέμα είναι ότι όσο περισσότερο... Πρέπει να κάνω μάλλον το δύο και από εδώ. Όσο περισσότερο το YouTube επιβραβεύει τους YouTubers, τόσο περισσότεροι YouTubers θα υπάρχουν. Γιατί αν εγώ αυτή τη στιγμή κάνω, ξοδεύω γύρω στις 8 με 9 ώρες την ημέρα ή ξοδεύω, εν πάση περιπτώσει, γύρω στις 20 ώρες, 25 περίπου τη βδομάδα. Δεν ξοδεύω τόσο, γιατί δεν προλαβαίνω, γιατί έχω δουλειά. Αλλά ας πούμε ότι ξοδεύω τόσο. Πώς έπρεπε αυτό να είναι λίγο πιο πάνω. Yep, έπρεπε. Και ο χρόνος που ξοδεύω δεν επιβραβεύεται. Όχι μόνο σε views, αλλά δεν βγάζει τα λεφτά του αυτό που λέγαμε νωρίτερα το κανάλι. Τόσο εγώ θα αποθαρρύνομαι. Όχι εγώ προσωπικά. Βασικά και οι περισσότεροι YouTubers δεν θα αποθαρρυνθούν, γιατί αυτό το οποίο κάνουν το κάνουν γιατί το γουστάρουν. Για κανέναν άλλο λόγο. Αλλά αυτό που καταλήγουμε να λέμε είναι ότι όσο περισσότερο... What the freaking fuck. Okay, κάποιο τραγικό λάθος έχω κάνει. Θα το εντοπίσω. Από εκεί έχουμε... Ναι, απλά πρέπει να είναι ψηλότερο αυτό και... Oh, come on. Και νομίζω είναι αρκετό. Νομίζω αυτό είναι το λάθος. Smoothstone, ok. Και boom, και boom. Ναι, γιατί εδώ μπαίνει... Έλα, αυτό. Very nice. Very nice. Ωραία. Τώρα, τι λέγαμε. Διαφημίσεις και Google και YouTube και τα λοιπά. Γιατί σας σπάω τα νεύρα. Δεν σας τα σπάω, η αλήθεια είναι. Και δεν είναι ο σκοπός αυτός. Απλώς επειδή έχει γίνει τελευταία κουβέντα σχετικά με αυτό το θέμα, αποφάσισα να το συζητήσουμε και εμείς εδώ σαν VGT. Γιατί το ψιλοσυζητήσαμε σε ένα stream πολύ χοντρικά για το τι σημαίνει να είσαι YouTuber, partnership και όλα τα σχετικά. Α, πολύ ωραία. Αρχίζει να παίρνει. Αρχίζει να παίρνει υφή. Για να τσεκάρω λίγο το χρόνο του επεισοδίου. Να τσεκάρω και τα σχέδια τα οποία έχω κάνει στο Creative και επανέρχομαι. Yep, ο χρόνος σαν να έχει παραπεράσει. Παραπεράσει. Σαν να έχει ξεφύγει λίγο το επεισόδιο σε χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήθελα να σας αφήσω χωρίς μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Οπότε, there it is. Dark Oak για πάταμα. Και έτσι κάπως συνδυάζεται. Τώρα, θυμάστε που σας έλεγα για χρωματική παλέτα και τα λοιπά. Αυτό εδώ είναι σαν να είναι βαμμένος στίχος. Σωστά. Οπότε, επειδή το δημαρχείο μας μπορεί να είναι καινούριο, αλλά το Spawn Village δεν έχει και πολύ χρήμα. Είναι λίγο κάπως.
Η μπογιά έχει φύγει λίγο από τα περισσότερα σημεία και έχει εμφανιστεί το τούβλο από κάτω. Πώς σας φαίνεται? Ίσως ένα ακόμα εδώ. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι το επίτηδες. Αυτό θα μείνει επίτηδες. Λοιπόν, κλείνουμε την κουβέντα. Κλείνω και το επεισόδιο. Να σας πω το εξής. Όχι, εδώ θα βγει συμμετρικό. Δεν θέλω να βγει συμμετρικό. Yep. Με όλη αυτή την κουβέντα που κάναμε, σας παρακινώ να μην χρησιμοποιείτε το blog. Όχι, να το χρησιμοποιείτε. Σας παρακινώ να πατάτε στις διαφημίσεις του YouTube. Όχι, δεν μου πέφτει λόγος. Αυτό που θα σας παρακινήσω σίγουρα είναι να αφήσετε ένα like ή ένα thumbs up ή πως αλλιώς πλέον λέγεται. Και αν σας άρεσε όντως το επεισόδιο και θέλετε να το δουν κι άλλοι, κάντε ένα share. Comment οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε comments, γιατί αλλιώς πως θα πάρω feedback. Σας άρεσε, δεν σας άρεσε, θέλετε κάτι άλλο, θέλετε κάτι καινούριο, τι να χτίσουμε, τι να μην χτίσουμε και πάει λέγοντας. Ναι, αυτές είναι οι καλωσιές μου. Οπότε νομίζω για αυτό το επεισόδιο σταματάμε κάπου εδώ. Εάν απλά σας φαίνεται αδιάφορη η όλη κουβέντα, αγνοήστε την, υπάρχει ολόκληρο build να δείτε. Στο επόμενο επεισόδιο θα φροντίσω να βάλουμε σκεπή σε αυτό το πράγμα και να κάνουμε και το εσωτερικό, οπότε θα έχει και λίγο interior design, γιατί εκεί ακόμα θα αργήσουμε με το interior design. Οπότε στο επόμενο επεισόδιο βάζουμε τη σκεπή και κάνουμε και το εσωτερικό του δημαρχείου και κλείνουμε και την κουβέντα. Όχι, την κουβέντα δεν χρειάζεται να την ξαναπιάσουμε, την κλείσαμε κάπου εδώ. Αυτά. Leave a like if you like. Εντάξει, όχι. Μάπα μότο. Όχι, ναι. Δεν. Προτιμώ το κλασικό το δικό μου. Μέχρι την επόμενη φορά, G-Fandom στο μικρόφωνο. Τα λέμε. Μουμ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 ουumu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 um